Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Σύμβουλε, κυρίες και κύριοι. Κύριε Υπουργέ, νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος με την απόφασή σας να με τιμήσετε με το μετάλλιο της διαμνημόνευσης μεταναστευτικής αρρωγής αλφα τάξης για τη συμβολή μου στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και των επιπτώσεών του στις τοπικές κοινωνίες. Ένα μετάλλιο το οποίο εσείς ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θεσπίσατε με σκοπό να επιβραβεύσετε δημοσίους λειτουργούς και πρόσωπα που από τη θέση τους και την εγγένη δράση τους συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και των επιπτώσεών της. Ένα μετάλλιο το οποίο έχετε απονείμει σε εξαιρετικές προσωπικότητες διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και προσφοράς, όπως τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Διονύσης-Κινά και στον Ομοσπονδιακό Καγκελάριο της Αυστρίας και μια σειρά άλλων προσώπων. Είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ότι δώσαμε δύσκολες μάχες την τελευταία τριετία για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος με απότερο σκοπό τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις αυτού τόσο στη χώρα μας όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμώ πως κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την απόπειρα αρθώας εισβολής μεταναστών στον ελλαδικό χώρο από τα βορειοανατολικά σύνορά μας, στον Έβρο, το Φεβρουάριο του 2020, όπου η ελληνική αστυνομία εν μια νυχτή κλήθηκε να διαχειριστεί με μια πρωτόγνωρη κατάσταση, μια νέου είδους απειλή, μια υβριδική απειλή και να υπερασπιστεί την εσωτερική ασφάλεια της χώρας μας, διασφαλίζοντας όχι μόνο την εθνική μας ακεραιότητα, αλλά και τη διεθνή εικόνα της χώρας, καθώς τα σύνορά μας αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης. Στο διάστημα αυτό των 3 ετών που είχα την τιμή να ηγούμε του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας ως αρχηγός, και θέλω να σας διαβεβαιώσω πως ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα αστυνομικός από κάθε μετερίζει εργάστηκαν άοκνα, με ζήλο και αυταπάρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική ασφάλεια της χώρας και η κοινωνική ομαλότητα. Μια προσπάθεια στην οποία υπερσκελίστηκαν τόσο τα ανθρώπινα σωματικά και ψυχικά όρια, όσο και χρόνιες αγκυλώσεις για την υλικοτεχνική υποστήριξη του σώματος. Αστυνομικές υπηρεσίες, κυρίως στον Έβρο, στο Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, ενισχύθηκαν με συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού από την υπηρετική Ελλάδα, το οποίο απουσιάζει για μεγάλα χρονικά διαστήματα από τις οικογένειές τους, καθώς και με την τοποθέτηση μεγάλου και ικανού αριθμού νεοπροσληφθέντων συνοριακών φυλάκων, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας και να ανταποκριθούμε με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στις τοπικές κοινωνικές ανάγκες αστυνόμευσης, χωρίς να διαταραχθεί το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων και τουριστών. Αντίστοιχη μέριμνα υπήρξε και στις περιοχές της υπηρετικής χώρας, όπου δημιουργήθηκαν δομές για τη διαχείριση των παράνομα εισερχομένων στη χώρα μας αλλοδαπών. Τα 3 αυτά έτη υπήρξαν αρκετές δύσκολες στιγμές, όμως η άψογη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σίγουρα δεν μπορώ να παραλείψω τη σημαντική συμβολή του λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής αυτά τα 3 έτη στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την εξαιρετική συνεργασία με τον τέος αρχηγό ναύαρχο Θόδωρο Κλιάρη. Με κοινό βηματισμό, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λοιπείς συναρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, πετύχαμε αυτά τα 3 έτη μια αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και των επιπτώσεών του στο κοινωνικό σύνολο, περιορίζοντας δραστικά τις εισερχόμενες ροές και λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για την ομαλή διαβίωση των παρανόμως εισερχομένων αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τόσο την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, όσο και την ασφάλεια του πολίτη, χωρίς κοινωνικές αναταραχές και φαινόμενα βίας. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, τόσο εσάς, όσο και τους άξιους συνεργάτες σας, την κυρία Υφυπουργό, τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σύμβουλο, καθώς και το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου σας, για την εξαιρετική, αγαστή, δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία που υπήρξε με την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και για την εξαιρετική τιμή που μου κάνατε σήμερα με την απονομή του μεταλλείου της διαμνημόνευσης μεταναστευτικής αρρωγής Α τάξης. Ένα μετάλλιο που ανήκει σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα αστυνομικό, καθώς εκείνοι αποτέλεσαν το ανθρώπινο δυναμικό της πρώτης γραμμής στη μάχη της διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος και χωρίς τη δική του συμβολή δεν θα είχαν επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σας εύχομαι να συνεχίσετε το σημαίνον έργο σας για το καλό του πολίτη και τη χώρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.